υπέρ της σταυροδοσίας και με την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκείνη που θα έχει περισσότερους ευρωβουλευτές και παράλληλα θα αναλάβει, όπως είπε, τη διακυβέρνηση της χώρας, εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος από τα Γιάννενα, που βρέθηκε στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου. Έχει το εξής πλεονέκτημα, δίνει κάποιο πολιτικό ανάστημα στον ευρωβουλευτή. Γιατί διαφορετικά κινδυνεύεις να λένε ότι είσαι ο διορισμένος που τον στείλανε να περάσει πολυτελώς συγκριτικά με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα στις Βρυξέλλες. Οπότε έχει ένα κίνδυνο μερικής απαξίωσης. Από την άλλη, αναγνωρίζω ότι ο Σταυρός σε εθνική περιφέρεια είναι Σταυρός για τους αναγνωρίσιμους. Εγώ, επειδή είμαι συνάδελφός σας, εκδότης παλιά κτλ., δεν έχω πρόβλημα αναγνωρισιμότητας. Πολλοί έχουν βαρεθεί να με βλέπουν ή να με διαβάζουν και να με ακούνε. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεφάλαιο το οποίο με διευκολύνει στη μάχη των ευρωεκλογών. Αναγνωρίζω όμως ότι μπορεί να υπάρχουν και ξέρω ότι θα υπάρχουν στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας ανώτατοι, πρώην ανώτατοι διπλωματικοί υπάλληλοι με μεγάλη εμπειρία, άνθρωποι του πνεύματος, του πολιτισμού, από τα πανεπιστήμια, οι οποίοι δυστυχώς για αυτούς και ίσως και δυστυχώς για την ποιότητα της διαδικασίας δεν μπορούν να συγκριθούν με έναν πολύ αναγνωρίσιμο όπως είμαι εγώ. Σε γενικές γραμμές όμως, ζυγίζοντας τα πράγματα, προτιμώ το Σταυρό από τη λίστα για το λόγο που σας είπα, για να περπατάμε πιο άνετα στο δρόμο και να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον πολίτη, που είναι και το μυστικό της πολιτικής. Γιατί αν απομονωθείς από τον πολίτη και την κοινωνία, πλέον δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Θα σας πω ότι βέβαια η άποψή μου δεν μετράει. Μετράει η άποψη του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Όπως ο Σαμαράς το άλλαξε λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2014 από τη λίστα σε Σταυρό, το ίδιο μπορεί να συμβεί, διαβάζω και σχετικά δημοσιεύματα, να το αλλάξει ο Τσίπρας και να το πάει από Σταυρό σε λίστα. Μάλιστα υπάρχει μία ανάλυση που λέει ότι έχει διάφορα κίνητρα. Το πρώτο είναι, επειδή είμαστε σε άνοδο στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε πολλούς ισχυρούς σταυροφόρους. Και επειδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των σταυροφόρων, όπως βλέπετε με την παρουσία μου εδώ, θα δείτε και άλλους συναδέλφους, ανταγωνιστές, με την καλή έννοια του όρου, ανεβαίνει το κόμμα, γιατί βλέπει ο κόσμος πολλούς έτσι παράγοντες πολιτικούς να προσπαθούν για το καλύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βρει τέτοιους πλέον. Δεν θα έχει το γλέζο, δεν θα έχει τη σακοράφα. Επομένως, αυτά που έκανε το 2014 δεν μπορεί να τα κάνει τώρα. Ο κύριος Κίρτσος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αυξήσει τη δύναμή της στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση κλειδωνίζεται από τις αλλαγές εντός και εκτός των συνόρων της, οι πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών διατηρούν επιφυλάξεις για πολλά από όσα γίνονται και αποφασίζονται από τα ευρωπαϊκά όργανα. Στόχος να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ η Ελλάδα έχει και άλλα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσει και που σχετίζονται κυρίως με το εσωτερικό πολιτικό γίγνεσθε και με τις αλλαγές που πρέπει να προχωρήσουν. Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στα όσα αποκομίζει κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς έχει βρεθεί εκτός των Ιωαννίνων, σε Κοζάνη, Φλόρινα αλλά και στην Άρτα, όπου συνομίλησε με εκπροσώπους φορέων και με πολίτες και, όπως είπε, ζήτησε από τους εκπροσώπους φορέων να του καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσει να προωθήσει θέματα του τόπου. Θα έρθω άλλες δύο φορές στην πόλη σας και σε άλλες βασικές πόλεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και μέχρι τις 26 Μαΐου που έχουμε ευρωεκλογές. Ο σκοπός είναι να υπενθυμίσω την παρουσία μου, εφόσον θα είμαι και υποψήφιος για επανεκλογή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά πέρα αυτό, το σημαντικότερο είναι να καταλάβω ποια είναι τα τοπικά περιφερειακά προβλήματα και να φανώ χρήσιμος στο μέτρο του δυνατού. Η διαφορά με τις επόμενες Ευρωβουλής από τη σημερινή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει περισσότερους ευρωβουλευτές. Σήμερα έχουμε 5, θα έχουμε σίγουρα 6, μπορεί να πάμε στους 7, μπορούμε να πάμε και στους 8. Μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε περισσότερους. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη επιρροή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αυτό η μεγαλύτερη δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεγαλύτερη επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επίσης, αν επιβεβαιωθούν οι τάσεις, οι δημοσκοπήσεις και κυρίως αν συνεχίσουμε την καλή δουλειά στη Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να σας πω ότι εδώ
οι επικεφαλής της οργάνωσης κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα είμαστε και κυβέρνηση, άρα δεν θα είμαστε ευρωβουλευτές κόμματος αντιπολίτευσης, αλλά ευρωβουλευτές κυβερνητικού κόμματος, και αυτό στη λογική των Βρυξελών έχει τεράστια σημασία, δηλαδή σου δίνουν μεγαλύτερη σημασία, με την έννοια ότι ξέρουν ότι πίσω από αυτά που λες υπάρχει μια μεγάλη εθνική υπογραφή της κυβέρνησής σου.